κατάλληλο, επιθυμητή γονική συνένεση. Αλητεία! 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 Το ηφαίστειο της λαϊκής οργής θα κάψει τους φασίστες, τους αισχρούς και ανήθικους που δεκαετία τώρα πίνε το αίμα του ελληνικού λαού. Έβγαλα όλη την βρώμα Παπαντρέιδων και Μητσοτάκηδων από κοντά μου, γιατί είμαι καθαρός και τίμιος και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κόδευαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να συνειδητοποιήσει. Ποιοι κυβερνούν δεκαετίες τώρα. Πώς γινήκανε 3.000 βίλες στην Αττική που κοστίζουν πέραν του 1 δισεκατομμυρίου. Απ' τον ουρανό κατεβαίνουν οι απατεώνες. Απ' τον ουρανό κατεβαίνουνε. Δεν τους γεννάνε τα κοινωνικά συστήματα τα οποία η δεξιά και το Πασόκ εγκατέστησαν εις την χώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την εκπομπή Καθημερινά και από το Λεπάντο και από το στούντιο του Λεπάντο στην Πάτρα. Δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερες συστάσεις. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, τον οποίο έχω την τιμή να έχω εδώ στο στούντιο της εκπομπής Καθημερινά. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλώς σας ήρθαμε, κύριε Χιλιά. Καλώς ορίσατε και στην Πάτρα. Σήμερα ήταν ένα ταξίδι αστραπή, να το πω έτσι, στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Κόψαμε χθες το... Είμαι από χθες στην Πάτρα, διανυκτέρευσα στην Πάτρα. Mm-hmm. Κόψαμε την πίτα του κόμματος εδώ στο Ρίο. Οπότε με την ευκαιρία αυτή είχαμε κι εμείς τη χαρά για να σας έχουμε εδώ και να απευθυνθείτε στον κόσμο της Πάτρας. Μετά από πόσο καιρό? Εντάξει, είναι κάποιος καιρός που είχα λίγο εγκαταλείψει την Πάτρα, όχι γιατί την εγκατέλειψα. Γιατί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ με το ΜΜΕ mm-hmm. δεν ήταν ιδιαίτερα θελκτική. Τηλεφωνούσα σε διαφόρους μου εδώ που έχουν κανάλια, μου φέρνανε δυσκολίες. Πάντως εμείς... Και την ύπαρξή σας εσάς, ναι. για να σας πω την αλήθεια, σήμερα την πληροφορήθηκα, ειδικά ότι είναι ο κύριος Φλαμής εδώ που με υπεραγαπάει από παλαιά, από παλαιότερα. Σήμερα την πληροφορήθηκα. Πάντως με την Πάτρα και τους Πατρινούς έχετε... πάρα πολλές φιλίες και στενούς δεσμούς καλλιεργήσει από τη δεκαετία, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 που ξεκινήσατε αυτόν τον αγώνα και με τα κανάλια και με την επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, και με τα περιφερειακά μέσα. Καταλαβαίνετε, συναισθηματικός, γιατί είναι η γενέτειρα του Γεωργίου Παπανδρέου mm-hmm. και γιατί ο λαός της Πάτρας ήταν πάντα έτσι θετικός στο να ακούει νέες απόψεις. Βέβαια δεν τις ψήφισε για ένα διάστημα, γιατί υπήρχε η δύναμη του Πασόκ, το Ρουσφέτη, υπήρχε έτσι μια δυσκολία, ο καθένας ήθελε να διορίσει τα παιδιά του, το καταλαβαίνω, αλλά στα βλέμματα των ανθρώπων που βάδιζα στην Πάτρα έβλεπα ότι ασπάζονταν τις θέσεις του Βασίλη Λεβέντη. Τώρα βλέπετε ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα όσον αφορά σε αυτές τις νοοτροπίες. Βέβαια, διότι τώρα έχει περάσει από το πείσμα να είναι υπέρ του Πασόκ και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, περάσαν στην αγωνία πού πάμε. Όλοι με ρωτούν, θα βγούμε από το τούνελ, βλέπεις ελπίδα, θα μας διώξουν από το ευρώ. Ο Σαμαράς που λέει ότι κάτι κάνει, θα κάνει τελικά κάτι ή θα γίνει και αυτό σαν τον Γιώργο Παπανδρέου, ρεζίλ των σκυλιών. Ο Βασίλης Λεβέντης τι πιστεύει? Εγώ πιστεύω ότι η χρονιά αυτή, το 2014 και το 2015, θα είναι η κρίσιμη εποχή που θα κρίνει το αν η χώρα θα επιβιώσει εντός ευρώ, αν θα μείνει ευρωπαϊκή χώρα ή αν θα γίνει τριτοκοσμική. Δηλαδή στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι να μείνουμε στο ευρώ, κάνοντας τις αλλαγές που πρέπει και γινόμενη χώρα ευρωπαϊκή και σοβαρή. Και όχι μπανανία βαλκανική, όπως μας είχαν ως τώρα
που το μόνο που μπορούσε ο Έλληνας πολίτης μέχρι τώρα είναι να βολεύσει το τομάρι του. Εσείς είστε χώρα... αντιμνημονιακός ή μνημονιακός, κύριε Λεβέντη, για να το καταλάβω τώρα. Ακούστε, εάν είχε εισακουστεί ο Λεβέντης από το 90, δεν θα υπήρχε μνημόνιο. Άρα είμαι ο μόνος που πολέμησα το μνημόνιο. Και πολέμησα να μην φτάσουμε στις πύλες της κολάσεως. Ναι. Τώρα που φτάσαμε μες στην κόλαση... Τώρα τι γίνεται. Τώρα, υπάρχει το... δρόμος, δηλαδή, εσείς υποστηρίζετε το ευρώ. Βέβαια. Υπάρχει δρόμος να είναι η Ελλάδα στο ευρώ, αλλά να μην έχει και το μνημόνιο. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Έτσι πιστεύω. Όπως υπήρχε και ο τρόπος να μην μπούμε στο μνημόνιο προλαμβάνοντας το κακό. Και γιατί μπήκαμε λοιπόν στο μνημόνιο και γιατί δεν ακολουθούν τον εναλλακτικό δρόμο οι σημερινές κυβερνήσεις. Ακούστε, είχα γνωρίσει έναν Αμερικανό ανώτατο υπάλληλο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2009. Ναι. Με τον οποίο συνδεθήκαμε λίγο, κάναμε ορισμένα ραντεβού και ο οποίος μου είπε αμέσως μετά τις εκλογές που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου, το 9. Μου λέει, πες στο Γιώργο Παπανδρέου, βγες στην τηλεόραση στο έξτρα και πες το να τα ακούσει ο κόσμος, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να κόψει ένα 35-40% μισθούς και συντάξεις οριζοντίως για όλους και να διώξει και 200.000 δημόσιους υπαλλήλους, όχι τους ευσυνείδητους αυτούς που προσφέρουν, τους αργόμισθους. Ναι. Να κάνετε αυτά τα δύο, γιατί σας περιμένει πολύ κακή προοπτική. Του ζήτησα εξηγήσεις, τι είναι αυτή η κακή προοπτική, λέω, τι, και πώς θα πούμε σε 200.000 ανθρώπους έξω. Λέει, μα δεν σας λέω να πείτε σε αυτούς που δουλεύουν, το δημόσιο σας έχει, ξέρω εγώ, 1.000.000 ανθρώπους, 1.200.000. Διώχτε αυτούς που έχουν μπει φύρα, που πάει ο μισθός σπίτι τους χωρίς να προσφέρουν. Στο πλαίσιο της κομματικής εναλλαγής, ναι, του Λουσφετιού, ναι, 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 δηλαδή, που καταγγέλατε και εσείς τόσα χρόνια, ναι. Λοιπόν, με το Λουσφέτι, κοιτάξτε, μπαίνανε κάποιοι. Κάποιοι δούλευαν, ήταν ευσυνείδητοι, εντάξει, τους γινόταν και το Λουσφέτι, αλλά θέλανε και να προσφέρουν κάτι. Υπήρχαν όμως ούτε κάποιοι... Ούτε λόγος. Κάποιοι, υπήρχαν και κάποιοι αργόμισθοι. Που τελείως, ας πούμε, δεν προσήρχοντο στην εργασία τους και αμείβονταν. Αυτό ήταν κάτι που οι Αμερικανοί σου λέει είναι ένα εύκολος τρόπος να ξεχωρίσεις την ήρα από το σιτάρι, να απαλλαγείς από τη μισθοδοσία των 200.000 ανθρώπων οι οποίοι... Γιατί λοιπόν, αυτό το είπε ο Αμερικανός εσάς, ναι, γιατί λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου δεν το ξέρε. Για ποιο λόγο... Δεν είχε το θάρρος, δεν είχε το θάρρος, επειδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ ήταν το κόμμα που τους διόρισαν τους ανθρώπους αυτούς. Πώς... Και εντωμεταξύ ο Γιώργος είχε πει ένα μήνα πιο πριν υπάρχουν λεφτά. Πώς θα έβρισκε το κουράγιο και να τους διώξει και να τους πει πια, σας είπα ψέματα παιδιά, δεν υπάρχουν λεφτά. Και πολέμησε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος πολέμησε. Εγώ δεν είναι αυτά που τον βρίζουν, δεν συμφωνώ. Πήγε ταξίδια. Χτύπησε πολλές πόρτες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έκανε μεγάλες προσπάθειες. Τον δικαιώνετε δηλαδή εσείς προσωπικά τον Γιώργο Παπανδρέου? Δικαιωμένος θα ήταν ένας πολιτικός αν πετύχαινε και το στόχο του. Ακούστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τον βρίζουν πολλοί οι δεξιοί, τον βρίζουν οι στους ΣΥΡΙΖΑ, τον βρίζουν όλοι τώρα. Ναι. Τον βρίζουν ακόμη και οι ευεργετηθέντες, αυτούς που τους διόρισε. Ναι. Όλοι τον βρίζουν τον Γιώργο Παπανδρέου τώρα. Αμφιβάλλω αν κανείς έχει το θάρρος να πει υπέρ του. Εγώ όμως τι λέω, δεν λέω υπέρ του. Λέω ότι προσπάθησε. Ούτε προδότης είναι, ούτε συμφωνώ με τον Καμένο ότι πήγε ο αδερφός του να τα οικονομήσει με τα CDS. Αυτά δεν τα πιστεύω. Είναι, τα θεωρώ υπερβολές. Ναι, αλλά με το, από το λεφτά υπάρχουν μέχρι το να φέρει το μνημόνιο, δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Ναι, αλλά και πάντα οι πρωθυπουργοί, όσο γνωρίζω τον κόσμο, λέγανε ψέματα για να πάρουν την εκλογή. Δηλαδή και ο Καραμαλής κάποτε έλεγε κινδυνεύει η δραχμή, ο γέρος. Ναι. Και ο... Αργότερα οι Σιμίτιδες, οι Μητσοτάκηδες, έλεγε ο Μητσοτάκης 0 συν 0 ίσον 14, κάτι πράγματα, έχω μια αφίσα του Μητσοτάκη που δεν ξέρω τι είδους τρέλα, έγραφε 0 συν 0 ίσον 14. Τι εννοούσε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να έρθουμε εδώ. Απατεωνίες είναι όλα αυτά, δηλαδή ψήφο στην Ελλάδα χωρίς να πεις ψέματα δεν έπαιρνες. Αν δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε παιδιά δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θα έπαιρνε. Δεν θα έβγαινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, μην τον κακίζουμε λοιπόν. Αυτό το κρατάω γιατί στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τη δική σας δηλαδή πολιτική πορεία. Δηλαδή έκανε προσπάθειες ο Γιώργος Παπανδρέου ναι. Και βεβαίως επειδή η χώρα
είχε παθογένειες. Είχε παθογένειες. Δεν μπορούσα να το βγάλω. Του λέγανε όλοι. Αφαίρεσε τις παθογένειες, αφαίρεσε την πολυθεσία, αφαίρεσε τις διπλές, τριπλές συντάξεις. Ο Σαμαράς τώρα που τα κάνει αυτά, τα προσπαθεί και πάλι είναι στραβάτα. Ο λαός απέναντί του, στραβάτα κάνει. Στραβάτα κάνει, γιατί όταν έχεις ένα καράβι, δεν σημαίνει ότι επειδή πλέει, πάει σωστά στον προορισμό, μπορεί να πάει αντίθετα. Δηλαδή το ότι ένα καράβι δαπανά πετρέλαιο και προχωράει, πρέπει να πάει και στη σωστή κατεύθυνση. Ο Σαμαράς λοιπόν θεωρεί ότι το να υπακούει στους ξένους είναι το άπαν. Ενώ εγώ δεν συμφωνώ, εγώ δεν, σαν Βασίλης Λεβέντης, δεν θέλω να υπακούμε στους ξένους. Ήθελα να συμφωνήσουμε με τους ξένους τους στόχους. Δηλαδή μηδέν έλλειμμα, αυτό που συμφωνώ και εγώ, να συμφωνήσουμε να γίνουν αλλαγές άνοιγμα επαγγελμάτων, να γίνουν η φορολογική μεταρρύθμιση, να γίνουν αυτά τα πράγματα που και χωρίς κρίση όφυλα να γίνουν, να γίνουν. Ναι. Και το μηδέν έλλειμμα που ζητούσαν οι ξένοι. Αλλά όχι, λέτε να υπακούμε. Όχι, υπακοή. Υπακοή δεν είναι για ένα πρωθυπουργό κάτι. Τη λέξη υπακούμε, γιατί τη χρησιμοποιείτε για ένα πρωθυπουργό? Γιατί διορισμένος είναι. Όχι, γιατί, όχι, προσέξτε, τη χρησιμοποιώ για τον κύριο Σαμαρά, διότι δεν έχει πει και ένα όχι. Είπε ένα τελευταίο όχι, τώρα δεν παίρνω άλλα μέτρα. Κάτι τέτοιο. Την τελευταίο μήνα οι δημοσιογράφοι λένε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες να πει ένα όχι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς δεν έκανε για αυτήν την θέση, αυτή την κρίσιμη στιγμή, και γι' αυτό ήμουν υπέρ μιας κυβερνήσεως οικουμενικής. Δηλαδή η κυβέρνηση... Τι θα μπορούσε να πετύχει δηλαδή μια οικουμενική κυβέρνηση? Θα σας δεν έχουμε και κυβέρνηση συνεργασίας, είχαμε και κυβέρνηση των Τριών, είχαμε και με τον κύριο Παπαδήμο, αλλά είχαμε... παλιότερα, που ήταν και δική σας πρόταση, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά προσέξτε όμως κάτι. Όταν λέω εγώ οικουμενική κυβέρνηση, εννοώ να φύγουμε από αυτό το μοτίβο που έχουμε τώρα, οι μισοί Έλληνες να λένε τους άλλους μισούς προδότες. Δηλαδή τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Σαμαρά για προδότη. Ο Καμένος τον κατηγορεί για προδότη, ότι ακολουθεί δηλαδή ενδοτική πολιτική, το ΚΚΕ για προδότη, όλοι τον κατηγορούν τον Σαμαρά. Και έτσι προς τα έξω η εικόνα της χώρας είναι διχασμένη. Ενώ η Ισπανία και η Ιταλία πώς κέρδισαν το να μην μπουν στο μνημόνιο, δεν μπήκαν στο μνημόνιο. Συμφώνησε ο πολιτικός κόσμος, όσες διαφορές και αν είχε, να φτιάξουν μια κυβέρνηση. Είδατε στην Ιταλία, ο Μπερσάνη με τον Μπερλουσκόνη. Πράγμα αδιανόητο. Οι αριστεροί δηλαδή με τους δεξιούς φτιάξαν κυβέρνηση για να μην μπει η χώρα τους στο μνημόνιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε άλλες χώρες υπάρχει δημιουργία, υπάρχει ενότητα Ισπανία, και η δημιουργία ενός κοινού μετόπου, ναι, απέναντι στους ξένους. Ενώ εδώ προθυμοποιήθηκε ο Σαμαράς να κάνει κυβέρνηση, αλλά όλοι οι άλλοι τον είπαν προδότη. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί στην Ελλάδα, κύριε Λεβέντη, δεν έχουμε ποτέ ενότητα, δεν έχουμε ποτέ πραγματική συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων? Εξουσιομανία. Δηλαδή το όνειρο. Αυτό είναι το όνειρο... ή κάποιοι εκπροσωπούν συμφέροντα απ' έξω, συμφέροντα δανειστών, λένε πολλοί από τον κόσμο. Το έχετε ακούσει, έχετε γίνει αποδέκτης τέτοιων απόψεων πολλάκης. Ότι είναι διορισμένοι. Ακούστε. Οι δανειστές διόρισαν πρωθυπουργούς για να μας επιβάλλουν μέτρα. Εσείς πιστεύετε αυτήν την άποψη? Όχι. Αν ο Σαμαράς ήταν υπάλληλος των Βρυξελών, δεν θα ήταν δύο χρόνια αντιμνημονιακός. Και για να γίνει μετά υπάλληλος. Εξ αρχής θα ήταν υπέρ του μνημονίου. Ναι, αλλά δεν θα έπαιρνε την πρωθυπουργία. Το είπατε και πριν. Χωρίς ψέμα, λέτε, πρωθυπουργός δεν γίνεται στην Ελλάδα. Λέω λοιπόν ότι για να πάρει την πρωθυπουργία είπε αντιμνημόνιο, για να πάρει μαζί του τα πλήθη, και όταν ήρθε στη θέση ευθύνης, δεν μπορούσε βέβαια να ρίξει το καράβι στην ξέρα και είπε μνημόνιο. Από την εξουσιομανία όμως, όχι επειδή είναι διορισμένος κάποιο δανειστή μας. Όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός τόσο προδότης που να τον διορίζουν. Ούτε τον Γιώργο Παπανδρίου τον διόρισαν. Βγήκε εδώ με την οτροπία που έχουμε, την πελατειακή. Βγήκε λέγοντας ψέματα, ναι, αυτό να τα δεχθώ όλα αυτά. Αλλά όχι ότι συνεφωνήθη η Μέρκελ να βάλουν τον Γιώργο Παπανδρέου για να προδοθεί η χώρα. Αυτό δεν το συμφωνώ. Και μη φτάνει ως εκεί ο νους μας, τόσο διαστροφή. Τόση συνωμοσιολογία όχι, δηλαδή. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Όπως και για τον Τσίπρα. Πιστεύω ότι τώρα που πήγανε από το Πασόκ πάρα πολύ το πλήθος στον Τσίπρα, ο Τσίπρας βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης.
Υπάρχει παλιά σχολή του 3% τότε που ήταν 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η παλή σκληρή δική του. Και υπάρχει το πλήθος των πασοξίδων, των κρατικοδίαιτων που δυσαρεστήθησαν γιατί τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος όμως, πιστεύω, ο Αλέξης ο Τσίπρας θα δείξει αίσθημα ευθύνης. Αν βγει πρώτο κόμμα, και πιθανολογώ ότι θα πάρει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει κυβέρνηση, γιατί άλλο κόμμα να του δώσει ψήφο. Θα δούμε και τέτοιο πράγμα, λέτε δηλαδή. Συγγνώμη, όπως, όπως είδαμε στήριξη Βενιζέλου στο Σαμαρά, το οποίο αν σας ναι, πω, εντάξει, άλλο αυτό όμως. Δηλαδή, δεν ήταν άλλο. Διότι τώρα, δύο να κόμματα, δούμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο κόμματα που συγκρούονταν επί 50 χρόνια, το 40 το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, σχημάτισαν κυβέρνηση και ένα Πασόκ από αυτό μηδενίστηκε. Εδώ εξαπολύει ο ένας τον άλλον κατηγορίες απίστευτες. Προχθές διαβάζαμε ότι κατηγορεί το Τσίπρας ότι είναι άθεος. Δηλαδή πράγματα αυτά είναι για τα... έξω από αυτά τα συνηθισμένα. Είναι, είναι δυνατόν να τους δούμε να στηρίζουν ένας τον άλλον εγώ σε μια κυβέρνηση. Ακούσες, υπάρχουν κομματικά επιτελεία που συντηρούν μια ένταση. Γιατί η ένταση αυτή φέρνει πόλωση, φέρνει ψήφους. Είναι σχέδιο. Ο ίδιος... κοινωνιακά κόλπα είναι δηλαδή βέβαια, όταν... λύση εγκεφάλου του κόσμου. Γιατί τι, στη δεξιά είναι πιο θεοφοβούμενη νομίζετε. Πιο άθεη είναι και εκείνη. Να σας πω κάτι που μου είχε πει ένας εφοπλιστής για τον Καραμαλή. Να το πω, δεν θα ήθελα να το πω, το πω. Κάποτε λέει, του έδωσα 60 εκατομμύρια του γέρου Καραμαλή στο Λονδίνο. Του γέρου γέρου το 60, ναι. Το 60. Και του λέω γιατί του τα έδωσες. Γιατί ήρθε, λέει, ήμασταν 15 εφοπλιστές και είπε θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Τα έδωσα, λέει, εγώ, δώσε μια άλλη λιγότερα ποσά, εγώ είχα πιο πολλά καράβια, μου λέει, κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, μετέπειτα, λέω, τον ξαναείδες. Λέω, όχι, αλλά μετέπειτα αισθάνθηκα προδομένος, γιατί είδα ότι ούτε οικογένεια είχε, ούτε σε Θεό πίστευε, ούτε την πατρίδα αγαπούσε, για τον γέρο Καραμαλή. Τώρα αυτό δεν είναι υπερβολή, τώρα να το λέμε, να το λέμε για το... Του τα έδωσε. Κοιτάξτε το, να το πει ένας, ας πούμε, έτσι απλός πολίτης, το είπε ένας που συνέβαλε στην, το 60 στην ΕΡΕ. Ναι, αλλά τότε ήταν, η ΕΡΕ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή τροχιά, στην ευρωπαϊκή μετέπειτα, γραμμή, έτσι. Το 60 ο Καραμαλής μετέπειτα, ήταν της Φρυδερίκης. Μάλιστα. Μην μπερδεύουμε. Τη δεύτερη οχταετία ο Καραμαλής ήταν διορθωμένος. Θέλω να έρθουμε... Ο Καραμαλής δεύτερη οχταετία ήταν πιο σοβαρός. Να κάνουμε πιο υπεύθυνος και κάνει στην Ευρώπη, έφερε και από... Στην πρώτη οχταετία ήταν ξυλάγκουρο. Να το για να μην πάμε τόσο πίσω, κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε, θέλω να παντρέψουμε λίγο στην κουβέντα μας τη δική σας πορεία. Τα όσα λέτε και φωνάζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τα σημερινά δεδομένα και τη σημερινή κατάσταση για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Θέλω να δούμε, παρακαλώ το κοντρόλ να δούμε ένα βίντεο για μία από τις πολλές προβλέψεις που είχατε κάνει παλιά, από το 1993 είναι αυτή η πρόβλεψη, η προφητεία όπως την είχατε ονομάσει. Να δούμε λίγο το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Ευχαριστώ. Και τονίζω ποια είναι η προφητεία. Όλοι θα είμαστε αηδιασμένοι και θα ντρεπόμαστε για αυτούς που ψηφίζουμε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί που ψηφίζαμε δεκαετίες τώρα και που κοροϊδεψαν και ενέπαιξαν το λαό κατ' επανάληψη δεν θα έχουν δύναμη να βγουν στον δρόμο και τα παιδιά τους θα ντρέπονται που τους έχουν πατεράδες και τα εγγόνια τους θα ντρέπονται που ανήκουν στην οικογένεια. Είναι η δήλωση και η προφητεία η δική μου. Και θέλω να δω αν θα επαληθευτώ εγώ ή αν θα επαληθευτεί ο 80χρονος Μητσοτάκης και ο ισόχρονός του κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτά το 93, κύριε Λεβέντη, τον Απρίλιο του 93, ήταν όντως προφητεία ή ήταν μια λογική εξήγηση ή κάποια πράγματα τα οποία κάποιες πληροφορίες ενδεχομένως... Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Το 93 γνωρίζατε ότι θα φτάσουμε σήμερα σε μια εποχή που ο κόσμος θα ακούει για πολιτικούς και θα τους σηκώνεται η τρίχα. Ακούστε κάτι. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν συζητούσε καν και από την αναλογική, είχαν ενισχυμένοι και πλειοψηφικό. Το 1974 ο αντιγύριος ο Καραμαλής πήρε 217 βουλευτές, ενώ 52 μόνο, 53% πήρε και πήρε 217, άρα είχαμε πλειοψηφικό. Ναι. Μετά είχαν ενισχυμένοι. Λοιπόν,
Η απλή αναλογική που θα γινόταν ένας εκδημοκρατισμός και θα εξισούται η ψήφος όλων των Ελλήνων σε αξία, δεν μιλούσε κανείς. Ήταν ένα σύστημα διεφθαρμένο που με πόλωση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πήγαινε και με φανατισμό το λαό στην κάλπη και του παίρνανε την ψήφο. Και έβγαινε ο ένας ή έβγαινε ο άλλος. Και συνέφερε και τους δύο αυτούς, αυτό γιατί μετά από τον ένα μόνο ο άλλος έμενε. Δεν είχε αλλαγή. 89%, 90% πιάνανε τα δύο κόμματα. Λοιπόν, και για να το πετυχαίνουν διόριζαν. Διόριζαν και από την άλλη μεριά από δημόσια έργα έπαιρναν 10% μίζα. Από κρατικές προμήθειες το ίδιο. Δηλαδή η μίζα, το βρώμικο χρήμα και οι διορισμοί ήταν τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, πού θα κατέληγε αυτό? Πέστε μου, ένα κράτος που επενδύσεις δεν έχει, τίποτα δεν δημιουργεί, ανάπτυξη δεν έχει. Και όλοι θέλετε δημόσιο. Δεν πρόκειτο λοιπόν για προφητεία αυτό που είπα. Πιστεύω και ο πλέον απλός πολίτης καταλαβαίνει μια χώρα που δεν παράγει τίποτα και που όλοι θέλουν να βολευτούν, όλοι θέλουν τους μεγάλους μισθούς ή δυνατόν και αργομισθίες, να μην προσέρχονται λέει και να πληρώνονται, θα καταλήγαμε στην πτώχευση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή στο δεύτερο μέρος εκπομπής και σε ακόμα περισσότερη κουβέντα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και για πολλά άλλα τα οποία μας είχατε πει κύριε Λεβέντη. Και για την προσωπική πολιτική πορεία, για την πορεία του κόμματός σας, για να δούμε και εν τέλει γιατί όλα αυτά που λέγατε και τα οποία ακούγονται πάρα πολύ σωστά δεν τα καταλάβαινε ο κόσμος και δεν σας έδινε και τη δύναμη μέσω της ψήφου. Όλα αυτά σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιθυμητή γονική συνένεση. Συνέχεια εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής καθημερινά, με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα. Και έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Lepanto TV. Κύριε Λεβέντη, είχαμε μείνει στην προφητεία την οποία όπως μας εξηγήσατε, που είχατε κάνει το 1993, που μας εξηγήσατε όμως ότι ουσιαστικά δεν ήταν μια προφητεία, αλλά ήταν ένα λογικό συμπέρασμα των όλων όσων συνέβαιναν στη χώρα, τα βλέπατε, τα παρατηρούσατε και ξέρατε με μαθηματική ακρίβεια κάποτε που θα κατέληγαν. Και πράγματι δεν ήταν μόνο αυτό που σας ακούσαμε στο βίντεο που προηγήθηκε να λέτε στις 29 Απριλίου του 1993 ότι θα φτάσουν οι πολιτικοί να αισθάνεται ο κόσμος αηδία, να μην μπορούν να περπατήσουν στον δρόμο γιατί δεν θα μπορούν να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο με ψηφοφόρους. Υπήρχαν και πολλά άλλα που λέγατε και φωνάζατε. Σας θυμίζω εποχές και μάλιστα τα βιντεάκια στο YouTube κάνουν πάταγο ακόμα και σήμερα. Υπάρχει κόσμος νέος, νεολαία που επισκέπτεται το YouTube και παρακολουθεί αυτά τα βίντεο που δείχνουν εσάς να φωνάζετε, να τα λέτε από εκείνα τα χρόνια, από το 90 που ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια, από το 92 που ιδρύσατε και την Ένωση Κεντρών, να φωνάζετε και να τα λέτε. Αλλά μήπως κάπου φταίξατε, κάπου δεν τα κάνατε όλα σωστά, ίσως να κάνατε και κάτι λάθος. Διότι παρά το γεγονός ότι συμφωνεί ο κόσμος με όσα λέτε, δεν καταφέρατε ποτέ να μπείτε στη Βουλή. Δεν καταφέρατε να αποσπάσετε ένα ποσοστό ως κόμμα μεγαλύτερο του 1,8%. Ήταν το μεγαλύτερο που έχετε πάρει μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο? Έχουμε πάρει και μεγαλύτερο ποσοστό από το 1,8% τότε που για την έδρα του έχασε ο Τσοβόλας. Τις επαναληπτικές στην περιφέρεια Αθηνών. Είχαμε σχεδόν πλησιάσει. Το 92 ήταν. Ναι, είχαμε πλησιάσει την εκλογή με απέναντι σε ένα μαγκάκι που είχε ξοδέψει 2 δις το Πασόκ τότε για την εκλογή του.
Και εγώ τίποτα, με μηδέν έξοδα, είχα πλησιάσει την εκλογή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχω φτάσει στους πρόποδες της Βουλής και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, τη στιγμή που έχασε ο Τσοβόλας στην έδρα και ανεμετράτο ένας Βασίλης Λεβέντης με ένα ολόκληρο Πασόκ. Ναι. Και τα άλλα κόμματα βγάζαν την ουρά τους απ' έξω. Δηλαδή δεν κατεβαίνανε ούτε το ΚΚΕ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το... Δεν κατεβαίνε κανείς. Και εγώ, ένας άνθρωπος, συγκρούστηκα με το κομματικό... Με το μαγκάκι, το Πασόκ. Το Πασόκ. Το σύστημα Πασόκ, ναι, λέτε, ναι, λοιπόν. Που ξοδεύαν εκατομμύρια, σας λέγω, και εγώ... Αυτό όμως το 92. Ναι. Ως υποψήφιος. Ναι. Η Ένωση Κεντρώων όμως, παρά τις πολύ ψηλές τηλεθεάσεις που είχατε, σε όλα τα κανάλια από τα οποία περνούσατε ακόμα, και τις επαρχίες, ακόμα και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ναι, τα πολλά τηλέφωνα, την επικοινωνία που είχατε διαρκώς με τον κόσμο, πράγματα με τα οποία συμφωνούσε ο κόσμος. Ίσως κάποιοι τα άκουγαν και με πολύ δυσπιστία εκείνα τα χρόνια ακόμα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός άρχισαν να το βλέπουν πιο σοβαρά το πράγμα και να βλέπουν ότι σε πολλά από αυτά που λέτε κάπως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για ποιο λόγο τα ποσοστά σας δεν καταφέρατε να τα ανεβάσετε? Πού πιστεύετε κόλλησε η ιστορία, ήταν το λάθος? Θα σας πω. Εγώ συγκρούστηκα με το δικοματισμό ολόκληρο. Δηλαδή, μίλησα για καταστροφή της χώρας και για πτώχευση, αν συνέχιζε ο κόσμος να δίνει δύναμη στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό το δίπολο, το οποίο, ναι, έβριζε μεν το ένα το άλλο, αλληλοκατηγορούνταν, αλλά στην ουσία... Μία τακτική εκπροσωπούσαν το φαγοπότι. Λοιπόν, συγκρούστηκα με όλο το πολιτικό σύστημα. Ο λαός ενέκρινε αυτά που έλεγα. Έλεγε ο καθένας να θεωρήσει το παιδί του. Ότι πρωτεύον τώρα είναι να διαβολέψει το παιδί του. Και ο κύριος Λεβέντης στο μέλλον τον ψηφίζουμε. Και έτσι χάθηκε η 20ετία. Μιλούσατε σε ένα λαό δηλαδή που ναι μεν συμφωνούσε, αλλά είχε άλλη νοοτροπία. Είχε αλλού το νου του. Δεν κοίταζε το δημόσιο συμφέρον ο ελληνικός λαός, παρά κοίταζε αυτό που άμεσα τον έκαιγε να διορίζει το παιδί του. Έτσι είναι. Μου μίλησαν άνθρωποι στην Καρδίτσα μέσα τη χώρα του Πλαστήρα, που μου κάνανε ολόκληρες εκεί γιορτές κλπ. Με έξοδα υπέρ μας. Λέει, δεν σας ψηφίσαμε γιατί ήρθε ο Σωτηρής, ο υποψήφιος του Πασόκ, και είπε ότι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή για την οικογένειά μας, τους είπε, είναι να βάλετε την εγγόνα στο ταχυδρομείο. Και έτσι, με ένα ολόκληρο φοριό με 100 τόσους ανθρώπους που προοριζόταν να ψηφίσει ένωση κεντρών, πρώτου εκβιασμού αυτού ψήφισε Πασόκ. Πιστεύετε ότι μόνο αυτός ήταν ο λόγος, κύριε Λεβέντη, ή μήπως, ας πούμε ένα παράδειγμα, να ήταν... ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός μάχημος που τα λέει ψεκουράτα, τα λέει έξω από τα δόντια, και όλη αυτή η ιστορία εκείνης εποχής με τις πολλές εκπομπές, τα τηλεφωνήματα, ναι, στον αέρα κλπ, να ήταν και μια μόδα της εποχής. Να μην είχατε πείσει όμως όσο θα έπρεπε, ή να υπήρχαν ενδεχομένως και κάποια δόση υπερβολής στα λεγόμενα πράγματα τα οποία... Όταν το 1992, σας λέω, κόντεψα να κερδίσω την έδρα του Τσοβόλα, γιατί με ψήφισε ο κόσμος? Ήταν μια έδρα, δεν ετήθε το θέμα να διορίσεις ποιον θα διορίσεις, και συγκρούστηκε η προσωπικότητα του Βασίλη Λεβέντη με την προσωπικότητα του Μαγκάκη. Αλλά επειδή ο Μαγκάκης πίσω είχε όλο τον κομματικό μηχανισμό του Πασόκ, με κέρδισε. Εκεί πώς με ψήφισε ο κόσμος? Εκεί με ψήφισε. Άρα... ενέκρινε κάτι. Για να ψηφίσεις, η ψήφος δεν είναι κάτι το απλό. Μετά όμως, όταν στις βουλευτικές εκλογές ο κάθε βουλευτής εκβίαζε την οικογένεια και έλεγε, έχεις ένα παιδί άνεργο, παίρνεις μια σύνταξη μαϊμού, σου γράψαμε περισσότερα στρέμματα αγρότη, ψεύτικα, και θα πας φυλακή αν δεν ψηφίσεις Πασόκ. Όταν αρχίζαν οι εκβιασμοί μετά καρέ-καρέ στα χωριά και στις πόλεις, τι να κάνει ο Λεβέντης? Εγώ πιστεύω και ο πιο σοφός, πολύ σοφότερος εμού να υπήρχε,
πάλι την ίδια τύχη θα είχε. Πάμε να θυμηθούμε έτσι, να δούμε ένα ακόμα βιντεάκι και να θυμηθούμε μία από τις παλιές στιγμές. Θυμίζω ότι ήταν πολλές οι φορές που χτυπούσατε ακόμα και το τραπέζι. Έφευγε και ο καφές που πήρα το φραπέ. Αυτά δεν συνέβαιναν, ο Μητσικός σας τα έκανε. Ο Μητσικός σας τα έκανε. Οπότε δεν έχεις καφέ. Πάντως δεν παραπονεθήκατε, δεν σας ενόχλησε ποτέ η σάτιρα. Όχι. Έτσι. Όχι. Με ενοχλούσε το ότι μου κάνανε σάτιρα κάποια κανάλια, χωρίς να με καλούν να μιλήσω και πολιτικά. Αυτό με ενοχλούσε. Δηλαδή και τον Μαϊτσοτάκη τον σατήριζαν και τον Σιμίτη, αλλά αυτούς τους δίνανε φωνή και μικρόφωνο, ενώ εμένα χωρίς να μου δίνουν μικρόφωνο να δείξω την αξία μου, με σατήριζαν και έτσι σε έναν που δεν με ήξερε δημιουργείται εικόνα του γελίου, του γραφικού, άρα σε μένα υπήρχε εκστρατεία εξόντωσης. Ενώ αν σατήρισε τον Μητσοτάκη, τι ζημιά θα του κάνεις, ο Μητσοτάκης ήταν δεδομένος. Αυτό με ενοχλούσε και μόνο η σάτηρα καθόλου. Μερικά από αυτά τα είχατε πει και στην ΕΡΤ. Ναι. Προφητεύοντας και εκεί το κλείσιμο της ΕΡΤ, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχουμε αυτό το βίντεο, θα δούμε ένα άλλο από παλιότερα και θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε. Τώρα να καταλάβετε τα ζώα της δεξιάς και τα ζώα της Χαριλάου Τρικούπη, ποιος ήταν ο Λεβέντης. Τα ζώα, σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε. Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο, σας αγαπούσα, αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κοροϊδεύαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν, λέρωναν το μητρό σας και την ηθική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων. Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου, καρκίνος, Θεέ μου, εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, σε πίστεψα, κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή, πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια. Και στα κατηχητικά πήγα και σε εκκλησίες πήγα και ανήκω σε οικογένεια χριστιανική. Ζητώ από το Θεό αυτό που δεν έκανε ο λαός ως τώρα να το κάνει αυτός. Να πεθάνουνε και οι δυο τώρα στις εκλογές, πριν τις εκλογές. Και όλος ο λαός να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών. Μήπως μερικά από αυτά ήταν και λίγο παρατραβηγμένα. Έτσι άμα τα ακούτε είναι υπερβολικά, αλλά πότε το είπα αυτό? Το είπα όταν πήγανε στον Ιμητό Μητσοτάκης με δύο κλούβες ΜΑΤ. Να κλείσουν το κανάλι. Να ρίξουν τις κεραίες. Ναι. Ήταν η τελευταία εκπομπή και νομίζαμε, δεν το κάνανε τελικά, κάνανε πίσω. Και είχαμε θεωρήσει ότι είναι η τελευταία εκπομπή, με ειδοποίησαν ένα μεσημέρι και πήγα στο κανάλι εκτάκτως. Εγώ έκανα πάντα βράδυ εκπομπή. Και πήγα εκτάκτως μεσημέρι και άρχισαν οι τηλεθεατές και λέγανε πάμε στη Ζαλοκώστα να τους τα σπάσουμε. Οι τηλεθεατές είχαν εκνευριστεί, σου λέει γιατί να πούμε, ένα κανάλι που μιλάμε, τότε έδινα μικρόφωνο. Κανονικό, αλλά... ξέφυγα και εγώ, ξέφυγαν και οι τηλεθεατές, σου λέει όλα δικά τους, τα έχουν οι αρτικοί τους, το Αντένα δικός τους, ο Μέγκα δικός τους. Ναι, αλλά μήπως, επειδή μου δώσατε μια ερμηνεία προηγουμένως στο ερώτημά μου κύριε Λεβέντη, μήπως όμως μέσα σε όλα αυτά και στην ερμηνεία που δώσατε πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι απευθυνόσασταν σε έναν λαό ο οποίος, πολλοί εκ των οποίων συμφωνούσαν με αυτά που λέγατε, αλλά από την άλλη, ενδεχομένως κάποια από τα λεγόμενά σας να ξεπερνούσαν τα όρια της υπερβολής, για κάποιους να είχαν και ένα γραφικό στοιχείο και τελικά αυτή η προσπάθεια να πείσετε να αποτύγχαν. Ακούστε, κάθε πολιτικός προσπαθεί να μιλήσει στην ψυχή του κόσμου. Εγώ δεν είχα ούτε το ρουσφέτι ούτε τα χρήματα που είχαν οι άλλοι. Εγώ είχα τη φωνή μου. Δεν είχα τίποτα άλλο. Αν γύριζε ο χρόνος πίσω θα κάνατε κάτι διαφορετικά από ό,τι κάνατε μέχρι σήμερα? Υπάρχει κάτι το οποίο έχετε σκεφτεί ότι θα το είχατε κάνει ή δεν θα το είχατε κάνει? Θα σας πω. Το μόνο που θα έκανα, δεν θα έβγαζα τηλεθεατές στον αέρα. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω. Τώρα κάνω εκπομπές στο Έξτρα κάθε Κυριακή βράδυ και δεν βγάζω τηλεθεατές. Ναι. Γιατί δεν βγάζω? Δεν τους αγαπάω. Θέλω να μιλάνε οι τηλεθεατές. Γι' αυτούς υπάρχουν, για να ακούγεται η φωνή τους. Γιατί δεν δίνετε γράμμες? Αλλά διότι στα 80 τηλέφωνα που παίρναμε κάθε βράδυ βρίσκονται ένας δύο από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τη Νέα Δημοκρατία και βρίζανε, βγαίνανε στον αέρα και λέγανε μια βρισκιά προσπαθώντας... Κάποιοι φαρσέρ που βγαίνανε στις εκπομπές σας. Όχι φαρσέρ, και φαρσέρ. Βαλτί ήταν δηλαδή τα κόμματα. Κοιτάξτε, μια κοινωνία τώρα όπως η Αθήνα
να έχει στους 80 δύο τρελούς, παλαβούς, εγκαθέτους, δεν είναι φυσικό. Μια Αθήνα. Καταρχάς, ο Καρατζαφέρης έκανε εκπομπές στο κανάλι του και έβγαζε τηλεθεατές και ήταν όλοι με τον Καρατζαφέρη. Προφανώς έκανε επιλογή. Εγώ δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Εγώ επέτρεπα εις όλους να μιλούν. Καταλάβατε. Δηλαδή η πίστη μου στο διάλογο με έκανε να δίνω και στους εχθρούς μου μικρόφωνο και δεν θα με πείραζε να διαφωνούν. Με ενόχλησε όμως να παίρνει ο άλλος και να βρίζει, να μη σέβεται. Και με έκαναν τώρα να λειτουργούμε μόνο με email, μόνο με fax, μόνο με τηλέφωνα, με μηνύματα και να μην βγάζουμε το πιο πολύτιμο πράγμα, την άποψη του τηλεθεατή που είναι, εγώ γι' αυτό αναμίχθηκα με την τηλεόραση. Για την άποψη του τηλεθεατή. Και έκοψα εγώ που έφερα τον τηλεθεατή στην τηλεόραση, εγώ έκοψα τώρα τη φωνή του. Λόγω του ότι η Ελλάδα γέννησε με τη δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να την σεβαστήσει. Πράγματι είσαστε ο πρώτος πολιτικός που έβγαλε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Δεν μου λέτε, σήμερα συνεχίζεται αυτή την προσπάθεια. Ποιος είναι ο στόχος του Βασίλη Λεβέντη? Τι του λένε οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, οι δικοί σας άνθρωποι, η σύζυγός σας, τα παιδιά, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχετε. Παιδί, ένα παιδί. Τι σας λένε οι δικοί σας άνθρωποι? Είμαστε δίπλα σου, συνέχισε, ή και ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης έχει θέσει ένα χρονικό όριο σε όλη αυτή την προσπάθεια? Ακούστε, επειδή γνωρίζουν καλά οι οικοί μου τον αγώνα που κάνω, συναισθηματικά με στηρίζουν και με στηρίζουν με κάθε τρόπο και με στηρίζουν γιατί βλέπουν την τιμιότητα αυτών που πρεσβεύω και ότι θα μπορούσε η χώρα να μην έχει φτάσει στο σημερινό χάλι αν ελαμβάνοντο εις το παρελθόν υπόψη οι απόψεις μου. Ας μην έβγαινε η Ένωση Κεντρών, ας μην έμπαινε στη Βουλή, να είχαν λίγο οι πολιτικοί οι άλλοι αναγκαστεί να κάποια από αυτά που πρεσβεύω να τα εφαρμόσουν. Πάλι θα είχε σωθεί η χώρα. Και χωρίς το Λεβέντη, αν αυτά που πρεσβεύω τα είχαν σε ένα μικρό βαθμό έστω υπολογίσει. Αλλά ήταν τέτοια η απληστία τους και ο εγωισμός τους που μπροστά στην εξουσιομανία τους δεν υπολόγισαν καθόλου τη χώρα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, τι περιμένω από το λαό? Περιμένω έστω καθυστερημένα να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι βρισκόμουν με το μέρος του δικαίου, ότι αυτά που φωνάζουν να σταματήσουν οι τριπλές συντάξεις, να σταματήσει η πολυθεσία αφού έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, να καταργηθεί η χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, να απολυθούν από τη Βουλή οι 1,500 διορισμένοι συγγενείς των βουλευτών, που είναι όλοι αργόμιστοι, να επιστρέψουν 12.000 αποσπασμένοι στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν και μετακλητοί. Και όλα αυτά να σταματήσει εν γέννη η ασωτεία, αυτό που πρεσβεύω, αν τα είχαμε εφαρμόσει, δεν θα είχαμε πτωχεύσει. Αυτός ο περιορισμός της ασωτείας δεν επιχειρείται τώρα? Δεν νομίζω. Η ελίτ συνεχίζει και πίνει το αίμα της Ελλάδος. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η ελίτ, για να καταλάβει ο κόσμος? Είναι 300.000 τριπλοσυνταξιούχοι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ακριβώς 297.000, όπως είπε ο Βρούτσης, τρίπλος συνταξιούχος. Την ώρα που ο μόνος συνταξιούχος, αυτός δηλαδή που παίρνει μία και μοναδική ταπεινή σύνταξη, βλέπει τη σύνταξη του αυτή την ταπεινή να περικόπτεται. Ναι. Και υπάρχουν άλλες 300.000 άνθρωποι με τρεις συντάξεις. Κύριες συντάξεις, δεν εννοώ επικουρικά. Κύριες συντάξεις. Λοιπόν, έχουμε άλλους 220.000 που είναι πολυθεσίτες. Δηλαδή κατέχουν 2 και 3 δουλειές. Προσέξτε, αυτά δεν συμβαίνουν. Το προσέξτε, απευθύνουμε όχι στον κόσμο. Όχι τώρα. Δεν συμβαίνουν παλιά. Δεν συνέβαιναν παλιά. Συμβαίνουν τώρα. Σήμερα που μιλάμε στην κρίση. Δηλαδή διαχρονικά συνέβαιναν και παλιά. Συνέβαιναν και παλιά. Συμβαίνουν και σήμερα με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας, με τα μέτρα, με την προσπάθεια να βγούμε από το τούνελ και να έρθει εκείνη η περιβόητη ανάπτυξη. Ο Σαμαράς κοροϊδεύει την Τρόικα. Δηλαδή κάνει ότι πειθαρχεί όσα η Τρόικα λέει, αλλά εφαρμόζει το μισό κομμάτι των οδηγιών της Τρόικας. Αυτό που βαρύνει τους περισσότερους, ναι, αλλά προστατεύοντας τους λίγους. Την ελίτ. Ναι. Δηλαδή το βαθύ λαρύγγι
του δικοματισμού, τις 500.000 οικογένειες που πίνουν το αίμα της Ελλάδος, τις προστατεύει. Και εφαρμόζει το ίμιση των οδηγιών, το έτερον ίμιση των οδηγιών της Τρόικα, που είναι κόβε συντάξεις, κόβε μισθούς, κόβε, ξέρω εγώ... Άρα με αυτή τη λογική, φόρους, κύριε Λεβέντη, δεν θα πάει πουθενά η Ελλάδα. Ναι, γιατί δηλαδή, ακούμε τον κύριο Σαμαρά να λέει για πλεόνασμα, για ανάπτυξη, ναι, η οποία έρχεται, αλλά τελικά με αυτά που μας λέτε, αν έχουν έτσι τα πράγματα πραγματικά και προστατεύεται η ελίτ, οι λίγοι θα συνεχίσουν να ζουν πλουσιοπάροχα σε αυτή τη χώρα και όλοι οι υπόλοιποι θα ανήκουν σε μια ψωροκόφθαινα. Και το κυριότερο, πάνε χαμένες οι θυσίες. Προσέξτε, γιατί οι οριζόντιες μειώσεις έχουν φτάσει στο αμήν τον κόσμο. Άρα και για δεν να... ωφελούμεθα τίποτα από αυτό. Άρα είναι για να έρθουμε... Είναι αμαρτία. Γι' αυτό είχε πει ο Αμερικάνος, είχε πει ο Αμερικάνος τότε που αν ολοκληρώσαμε εκείνο, ναι, που ναι, 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 το καταλάβατε, δηλαδή, τι είχε πει. Είχε πει 200.000 αργόμισθοι να φύγουν από το δημόσιο και να κατέβουν οι μισθοί και συντάξεις κατά 35%, που τότε η ύφεση δεν είχε, δηλαδή έτσι όπως το κάναμε μετά, αυτό το 40, το 50 κάτω οι συντάξεις και οι μισθοί, το κάναμε κάθε λίγο και λιγάκι. Κάθε τρίμηνο από 5%. Κάθε τετράμηνο, κάθε λίγο και λιγάκι. Αν αυτά και λοιπόν που ερχόταν ο Αμερικανός γίνει από τότε... Ερχόταν η ύφεση και το τρώγε. Ενώ αν το κάναμε από το 2009, θα μηδενιζόταν το έλλειμμα και θα παραμέναμε στις αγορές και δεν θα μπαίναμε στο μνημόνιο. Δηλαδή τότε θα άξιζε, μπορεί να ήταν βαρύ πλήγμα βέβαια να χάσει ο ελληνικός λαός το 35% του εισοδήματός του, αλλά εκεί θα είχε αξία. Θα άχανε μεν, αλλά σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Και η χώρα θα μπορούσε με αγώνα να επανέλθει στην φυσιολογική. Άρα τώρα, φορία, για το μεγάλο ερώτημα που έκανα και στην αρχή. Ναι. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα λοιπόν, εφόσον μας λέτε, μας περιγράφετε ότι συμβαίνουν αυτά? Τι βλέπετε βλέπω? Να βγαίνουμε από κανένα μνημόνιο? Βλέπετε να βγαίνουμε από κανένα τούνελ? Να έρχεται καμιά ανάπτυξη? Εγώ βλέπω Λεβέντη, ότι θα έρθει μια ωραία πρωία ο Αντώνης Σαμαράς να επαναλάβει τον άθλο του Γιώργου Παπανδρέου και να ανέβει να υποβάλει την παραίτησή του στον Παπούλια και υποδεικνύοντας η οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό βλέπω. Και μετά γιατί τι? Ούτε οι εκλογές είναι λύση. Και μετά τι, υπάρχει περιθώριο? Ναι, υπάρχει. Γιατί ο κόσμος ξέρετε σκέφτεται τώρα. Άντε και έγιναν οι εκλογές. Θα φύγει ο ένας, θα έρθει ο άλλος, θα μας πει πάλι τα ίδια. Λέω, εγώ είμαι, ναι, κατά των εκλογών. Ενώ πάντα ήμουν υπέρ. Ενώ πάντα, και ενώ μπορούσε να μπει και ένας κεντρών πια. Τώρα το Πασόκ από 45-4 έχει ελπίδα να πάρει το 4 ή ένας κεντρών. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που το Πασόκ σβήνει. Δεν θα πάνε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά τον Αλέξη και σιγά. Δεν είναι τόσο ο κόσμος έτσι σαν πρόβατα να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Φρονώ λοιπόν ότι στο κόμμα του κέντρου έχει ελπίδα το κόμμα αυτό αυτή τη φορά να επιστρέψει στη Βουλή. Άρα με συνέφερε να πω εκλογές. Δεν το θέλω όμως. Γιατί τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι η οργή, ο θυμός, η εκδικητικότητα, η οδύνη και η αγωνία του λαού θα επικρατήσουν και πάρα πολλοί κόσμος θα ρίξει άκυρο, πάρα πολλοί δεν θα πάνε, πάρα πολλοί θα μπορούσε ας πούμε φασισμό να ψηφίσουν, χούντες. Χρυσή Αυγή δηλαδή. Η Χρυσή Αυγή δεν ξέρω αν θα, πιστεύω ίσως θα το πούμε μετά αυτό, ίσως δεν της επιτρέψουν να συμμετάσχει έτσι που πάει η δουλειά τώρα. Λοιπόν, αφήστε το να το κουβεντιάσουμε. Ναι, μετά, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ένα λαό να δώσει την ετοιμιγωρία του την ώρα που είναι πανικόβλητος, την ώρα που πεινάει. Την ώρα που ανοίγουν τα σκουπίδια, πρώτα τα ανοίγανε. Φοβάστε δηλαδή ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά θα είναι ένα αλλοιωμένο... Αποτέλεσμα και θα είναι η εκδίκηση της στιγμής και όχι μια όρημη σκέψη. Μια ετοιμιγωρία όρημη, ναι, αυτό φοβάμαι. Και γι' αυτό ζητώ οικουμενική. Μάλιστα. Οικουμενική που και ο ΣΥΡΙΖΑ να μετάσχει. Υποχρεωτικός. Το λάθος δηλαδή που έγινε είναι ότι προχώρησε σε δημιουργία κυβέρνησης ο Σαμαράς χωρίς να πάρει μαζί του και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου λέτε. Εγώ πιστεύω ότι όχι. Καλά, δεν μπορούν να τα βρουν. Έχουν και διαφορετικές απόψεις. Όχι, ασχέτως του αν μπορούν ή όχι να τα βρουν, ο τόπος χρειάζεται να παραμερίσουν και οι δύο τσεκοϊσμούς τους και να τα βρουν. Πώς τα βρήκαν στην Ισπανία, πώς τα βρήκαν στην Ιταλία. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε κανένα κουσούρι σαν φιλί? Και ο Τσίπρας οφείλει να τα βρει, να αφήσει. Μπορεί το όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός, αλλά πιο μεγάλο όνειρο είναι να σωθεί η χώρα. Δεν μου λέτε να πάμε λίγο στο κεφάλαιο της Χρυσής Αυγής, ναι, γιατί έχω έτσι περιέργεια να ακούσω τη δική σας άποψη. Για τη Χρυσή Αυγή, κυρίως για το γεγονός ότι βλέπουμε
ποσοστά ανεβασμένα στη Χρυσή Αυγή. Ναι, που το αποδίδεται τώρα. Ούτε αυτό το πιστεύω ότι είναι ανεβασμένα. Απλά στις δημοσκοπήσεις κάποιοι για να δείξουν την οργή τους απαντάνε άντε ρε Χρυσή Αυγή, έτσι, υπομορφή. Ναι, αλλά και στις προηγούμενες εκλογές είδαμε ένα ποσοστό που 6, κάποιοι δεν το περίμεναν. 6%, ακόμα και αυτό, ναι, το 6%. Στις προηγούμενες εκλογές όμως το 6% ήταν δικαιολογημένο, γιατί ο Καρατζαφέρης από 5 πήγε 1. Ναι. Άρα το 4 προερχόταν από εκεί. Άρα τι μάζεψαν, ένα 2. Τώρα πιστεύετε δηλαδή ότι τόσο έξω θα μπορεί να πέσει μια δημοσκόπηση που δείχνει μια Χρυσή Αυγή, άλλες τη δείχνουν στο 8, άλλες λίγο παραπάνω, τόσο πολύ πιστεύετε ότι μπορεί να πέσουν έξω οι δημοσκοπήσεις? Ναι, γιατί να πάμε σε εκλογές, λέει, και να δούμε... απαντάνε οι ερωτώμενοι, ναι, και θέλοντας να τιμωρήσουν τα κόμματα το λένε αυτό, ενώ ποτέ το χέρι τους δεν θα πήγαινε να ψηφίσουν μούρες σαν τον Κασιδιάρη, τον Παναγιώταρο και τον Μιχαλολιάκο. Έτσι φρονώ. Δηλαδή και εσείς αν ήσασταν θυμωμένος θα λέγατε Χρυσή Αυγή σε ένα τηλέφωνο που δεν σας ξέρει υπό την ανωνυμία του καλωδίου. Πράγμα όμως που ποτέ με όριμη σκέψη δεν το κάνατε. Θα ρωτήσω για να επιμείνω ακόμα λίγο στην προσωπική σας προσπάθεια. Είστε ένας άνθρωπος, κύριε Λεβέντη, να μαθαίνουν έτσι και οι νεότεροι, που έχει έντονο αγώνα αντιδικτατορικό. Είχατε μπει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 69, ναι, ένατος ή έβδομος, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Μεταξύ των πρώτων. Έτσι, μεταξύ των πρώτων. Είχατε και, είχατε και πολύ γραφό στα χρόνια της, ναι, εξέγερσης, στα χρόνια της, του αγώνα κατά της Χόντας. Ναι, ναι. Τυπώνατε και προκηρύξεις. Κάναμε τον ταπεινό μας αγώνα, κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα άλλο. Θέλω να τα λέω αυτά για να μάθουν και οι νεότεροι που δεν γνωρίζουν τον Βασίλη Λεβέντη. Η Χούντα έκανε κάτι ελεηνό. Αν ήσουν αντίθετος με τη δικτατορία, σου αφαιρούσε την αναβολή λόγω σπουδών από τη στράτευση. Και έτσι διέκοπτες τις σπουδές σου και σε πήγαινε αμέσως στην Αλεξανδρούπολη. Ακριβώς για να φύγεις από το περιβάλλον του Πολυτεχνείου. Και ήταν αρκετές εκατοντάδες αυτοί οι οποίοι χάσανε την αναβολή λόγω στράτευσης και διέκοψαν τις σπουδές τους και πολλοί από αυτούς δεν τις τελείωσαν τις σπουδές τους. Είχε δηλαδή μακάβριο αποτέλεσμα αυτό το μέτρο της Χούντας. Ολέθριο. Εγώ απλώς θέλω να τονίσω, να ξεκινήσω λίγο, να κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή βιογραφικού, να το πω έτσι. Από το 1974 έχετε μπει ουσιαστικά στην ενεργοπολιτική δράση, από τη μεταπολίτευση, από την, ναι, πρώτη μέρα. Είχατε θέσει και υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ τότε, ναι, το 81, ναι, υπήρξε, ναι, η ρήξη. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο θεωρούσατε ότι παίρνει λάθος δρόμο? Έβλεπα ότι δεν υπήρχε σοσιαλισμός, αλλά υπήρχε εαυτουλισμός. Δηλαδή, εαυτουλισμός. Άλλη ιδεολογία αυτή. Η ιδεολογία της αρπαχτής και του βολέματος. Αυτό υπήρχε και δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Διότι τον Ανδρέα Παπανδρέου τον φέραμε, τον αγωνιστήκαμε, του δώσαμε όλους τους ψήφους του κέντρου, της παλιάς Ένωσης Κέντρου, για να φτιάξουμε τη χώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε 54% χωρίς να κάνει ούτε ένα διορισμό. Είναι ο πρωθυπουργός, ο μόνος πρωθυπουργός του αιώνα που πέρασε, που έγινε πρωθυπουργός χωρίς να κάνει ένα διορισμό, ο Γιώργος Παπανδρέου. Απλά σηκωνόταν η τρίχα όλων των Ελλήνων όταν μιλάγανε για δημοκρατία. Δηλαδή, όταν έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου «Ζήτω η δημοκρατία», ανατρίχιαζαν όλοι. Ανατρίχιαζαν όλοι. Τώρα αν πεις «Ζήτω η δημοκρατία», γελάνε όλοι. Στα καφενεία πήγαινε και πέστε «Ζήτω η δημοκρατία», σου πούνε «Ποια δημοκρατία?». Γιατί? Έχουμε τέτοιο έλλειμμα. Γιατί το ξεφτύλισαν μετά το πράγμα. Με τις συναλλαγές. Ακούστε, το δούνε και Λαβίν. Στην πολιτική κατεβάζει τα ήθη. Κατεβάζει τα ήθη. Οι ψηφοφόροι μπορεί να το πίστεψαν, μέσα τους όμως το συγχαινόντουσαν αυτό. Συμφωνείτε με αυτή την οργή του κόσμου? Απόλυτα. Ενάντια στους 300 και στους 300 να μπούμε, ναι, στην Βουλή, να θέλω, τα σπάσουμε, να τους βγάλουμε, να τους νίξουμε. Ναι, εκτός από οργή, σε αυτό διαφέρει η Ένωση Κεντρών, ας πούμε, από τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή λέει κρεμάσε τους. Εγώ δεν λέει, προχωράω τόσο πολύ σε τέτοιους βαθμούς να πω κρεμάστε τους, διότι όταν αρχίζει να κρεμάς, χάνεται και ο έλεγχος. Και συνήθως κρεμιώνται αθώοι. Να ήταν σίγουρο ότι θα κρεμάσουμε τους αληθινά κλέφτες και τους αληθινά ενόχους, να υπέγραφα. Αλλά εδώ
όσες φορές έγινε δοκιμασία σε αυτή τη χώρα, την πλήρωσαν αθώοι και οι επιτίδιοι γλίτωναν. Έχουμε κακές εμπειρίες από το παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σπουδαίο δεν είναι πώς θα τιμωρήσουμε τους κλέφτες, που καλό είναι να τους τιμωρήσουμε και γι' αυτό πρότεινα όσοι έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και σε ακίνητα, να ελεγχθούν από την εφορία. Είναι 20.000 οικογένειες και επειδή ξέρω ότι αυτός ο πλούτος είναι συνήθως παράνομος, να προχωρήσει ο έλεγχος από τα 10 εκατομμύρια και άνω. Αφού τελειώσουμε με αυτές τις 20.000 οικογένειες, να πάμε πιο κάτω, στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί είναι 80.000 οικογένειες. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί η παρανομία είναι πολύ μεγάλη σε ποσοστά. Έτσι μπορούσε να εισπράξει το κράτος κάποια λεφτά. Ενώ τώρα τι γίνεται. Λέμε, ένας γιατρός έκλεβε. Ένα κέντρο δεν έκοβε αποδείξεις. Δηλαδή τώρα διαφημίζουμε ότι πατάσουμε τη φοροδιαφυγή και το κράτος δεν εισπράττει χρήματα. Λοιπόν, φρονώ ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και εκτός από το να λέμε μεγάλες κουβέντες, κρεμάστε τους, φυλακίστε τους, την επόμενη μέρα να ζυγίσουμε. Την επόμενη μέρα. Γιατί και να κρεμάσω όλους τους 300, μετά θα μου πει ο λαός, κύριε Λεβέντη, τώρα σώσε με. Και αν δεν έχω σχέδιο, να η διαφορά μεταξύ Ένωσης Κεντρών και Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή ψηφοθυρικά δίνει το σύνθημα ότι κρεμάστε τους, είναι όμως άξιοι αυτοί μετά να κυβερνήσουν, αυτοί είναι αγοραίοι. Αυτοί είναι του υποκόσμου. Ενώ η Ένωση Κεντρών έχει σχέδιο. Έχει προοπτική, έχει μελέτη, έχει κακοποιηθεί στην πορεία της η Ένωση Κεντρών και ο κεντρός χώρος γενικά. Άρα τι πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος, θες να φύγεις από τους κλέφτες. Θα πας στους δολοφόνους, όχι, θα πας σε ένα κόμμα ήρεμο που είναι η ήρεμη δύναμη του κέντρου, σε ένα κόμμα που τόσο καιρό δεν του έδωσες τη δύναμη ενώ δικαιούτο κάποια δύναμη και σε ένα κόμμα που σου φωνάζει από το 90 τα ίδια, όχι στο ρουσφέτη, όχι στις μίζες, όχι στις ατιμίες, ναι στο ποθενέσχες. Φωνάζαμε από το 90, έχω τα χαρτιά. Εγώ το 90 είχα πει οι βουλευτές να μην είναι υπουργοί. Μου το αντιγράφει το 93 ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς όταν έκανε την πολιτική άνοιξη, μου το αντιγράφει και λέει οι υπουργοί να μην είναι οι βουλευτές. Κύριο άρθρο στην πολιτική άνοιξη ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο να μην γίνεται από βουλευτές. Ακριβώς για να μην ψηφοθυρούν και να μην κατεβαίνουν. Για να παίρνουν το σταυρουδάκι της ψήφου. Αυτά τα μη και τα όχι. Αλλά όταν ήρθε τώρα ο Σαμαράς δεν το τήρησε και έβαλε βουλευτές. Όλα αυτά τα όχι της Ένωσης Κεντρών συνοδεύονται και από κάποια πρόταση. Συνοδεύονται και από κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, ή λέμε τα ίδια και όχι, τα ίδια μη, το ένα μη, το άλλο όχι, τα πολλά όχι. Και περιορίζεσαι σε έναν αντιπολιτευτικό πανταλόγο που ικανοποιεί τους παραπονούμενους. Τα πολλά όχι αφορούν πρώτον να φτιάξουμε δημοκρατία. Δηλαδή στην ΕΡΤ να βγαίνουν όλοι, στα κανάλια να βγαίνουν όλοι. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι ανύπαρκτο. Ενώ πρέπει σε όλα τα κανάλια ισοτίμως να ακούγονται όλοι. Αυτή είναι και η αποστολή της δημοκρατίας. Την ελεύθερη τηλεόραση, όταν εγώ την πρωτοξεκίνησα μαζί με κάποιους άλλους στην Αθήνα, δεν θέλαμε να κάνουμε πολλούς τζαμπατζίδες της πληροφόρησης. Θέλαμε όλα τα κανάλια να λειτουργούν με πλουραλισμό. Αυτό επιδιώκαμε. Και τι βλέπουμε τώρα, έχουμε φτιάξει 5 τζαμπατζίδες σε κάθε νομό. Και 5 μεγάλους 6 στην Αθήνα. Ποιο το όφελος της πληροφόρησης? Κανένα. Οι αγώνες μας πήγαν χαμένοι. Το ίδιο λέτε για τις προτάσεις. Αν πατάξουμε την πολυθεσία, αν πατάξουμε τις διπλές τριπλές συντάξεις, αν τα χρήματα των κομμάτων τα κόψουμε και πάμε σε σύστημα Αμερικής με διαφάνεια να δίνει ο καθένας σε κάθε κόμμα και να το δημοσιεύουμε στο ίντερνετ και να είναι ελεύθερη η συνδρομή στο κόμμα, αλλά γνωστή στην κοινωνία. Να ξέρεις ποιος δίνει σε ποιο κόμμα. Λοιπόν, αν σταματήσουμε τις αργομυστίες, τους διορισμούς φιλικών ανθρώπων, οικείων μας, δηλαδή όπως ο Πολύδωρας έβαλε την κόρη του, απορώ με το ήθος του. Απορώ, δεν σεβάστηκε κανέναν. Ναι. Η όλη Ελλάδα έχει άνεργα τα παιδιά της και ο κύριος με μισή μέρα πρόεδρος Βουλής ήθελε να τακτοποιήσει τη δεύτερη κόρη του. Την πρώτη την είχε ήδη τακτοποιήσει. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν. Αλλά στη θέση αυτών που θα αλλάξουν να μπει διαφάνεια, δημοκρατία. Εγώ από το 90 έχω πει, όταν παραγγέλνεις όπλα, να βάλεις και ένα εισαγγελέα εφετών, διακληρώσεως από το σώμα των εισαγγελέων εφετών, στην επιτροπή που
Τα είπαμε και προηγουμένως, ναι, κύριε Λεβέντη. Θα είχαμε γλιτώσει από τους Κάντες και από τους Τσοχαντζόπουλους. Όταν αναθέτεις ένα έργο δημόσιο που και εκεί έχει μίζα 10%. Δεν θα βολεύονταν ορισμένοι. Βάλε εισαγγελέα. Δηλαδή, δεν θα βολεύονταν ορισμένοι. Δεν θα βάζανε, δεν θα γεμίζανε τσέπες με... Φτιάξαμε, κύριε Χλέο, μια χούντα εργολάβων. Η Ελλάδα είχε 4.000 εργοληπτικές εταιρείες που μπορούσε και οι 4.000 να είναι αξιόλογες. Και φτιάξαμε μια χούντα από 2-3 εταιρείες τεχνικές μόνο, οι οποίες τι ήξεραν καλύτερα από τις άλλες, όχι να κάνουν έργα, να λαδώνουν και μόνο. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Σας λέω εγώ ότι κάθε φορά που θα είστε στην Πάτρα, η πόρτα του Λεπάντο είναι ανοιχτή για εσάς. Να σας ακούμε και να σας ακούει. Σας εύχομαι καλή δύναμη, ο κόσμος Δυτικής Ελλάδας. Γιατί όταν είδα μετά από τόσο καιρό, ας πούμε, την προσπάθεια του κυρίου Φλαμή, του εύχομαι και δημοσίως επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας. Επόμενη ενημέρωσή σας, ή μάλλον όλη η σημερινή επικαιρότητα σε αναλυτικά ρεπορτάζ από το Λεπάντο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 παρα 5 απόψε. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.